τον αγώνα τους, αλλά παράλληλα θα πρέπει όλοι να σκεφτούμε που βρισκόμαστε σήμερα. Χαίρομαι που θίγεις ειδικά το τελευταίο θέμα. Εμείς ήδη με μια ανακοίνωση την οποία εκδώσαμε χθες, τονίσαμε ότι διαχωρίζουμε τα δίκαια αιτήματα των αγροτών από μορφές κινητοποίησης οι οποίες διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία της οικονομίας και της κοινωνίας. Όσο στεκόμαστε δίπλα σε κάθε κοινωνική ομάδα η οποία δίκαια αισθάνεται που πλήττεται, τόσο θα στενόμαστε απέναντι σε πρακτικές οι οποίες παραβιάζουν τον νόμο. Και είμαι σίγουρος ότι και οι αγρότες αλλά και οι υπόλοιπες κοινωνικές ομάδες που δικαιολογημένα αντιδρούν θα σεβαστούν το πλαίσιο του νόμου. Και σίγουρα αυτό το οποίο μπορώ να πω εγώ για την αξιωματική αντιπολίτευση είναι ότι εμείς ως Νέα Δημοκρατία δεν πρόκειται να επαναλάβουμε τα λάθη άλλων κομμάτων τα οποία σήμερα κυβερνούν, τα οποία καβάλισαν το κύμα της οργής και της ανανάκτησης, ανέβηκαν στα τρακτέρ μόνο και μόνο για να βρεθούν τώρα αντιμέτωποι με τους ανέμους που ήδη έσπηραν. Ζούμε εποχή πολύ δύσκολη. Ζούμε εποχή μεγάλων κοινωνικών εντάσεων. Η κοινωνία βράζει και θα πρέπει όλοι με τον τρόπο μας, ο καθένας από την δικιά του αφετηρία, να μην ενθαρρύνει ούτε κοινωνικούς αυτοματισμούς και να διευκολύνει έτσι ώστε να εκτονώνεται αυτή η πολύ μεγάλη πίεση την οποία νομίζω ότι όλοι μας διαπιστώνουμε. Και πιστεύω ότι ο καθένας με τον δικό του τρόπο και από τη δικιά του οπτική γωνία μπορεί να συνεισφέρει σε αυτό. Οπότε και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα.